εύχομαι ότι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που πλήττει και αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλους μας, είναι, κύριε Μεϊκόπουλο, ότι μέσα στο τρίτο μνημόνιο έχει υπογραφεί το κουτσούρεμα όλων των επιδομάτων. Έχω εδώ και θέλω παρακαλώ πολύ να δούμε μπαίνει την κάρτα. Μπαίνει στον προϋπολογισμό αυτό, κύριε Μαυρακάνη. Τι είπατε, κύριε Κουτσούπουλο. Μπαίνει στον προϋπολογισμό. Μπαίνει στον προϋπολογισμό. Οι περικοπές είναι 1,700 εκατομμύρια. Προσέξτε λοιπόν, για να καταλάβουμε όλοι μας τι έρχεται ακόμη. Μέχρι το 19 είναι αυτές οι περικοπές. Αρχές γενομένες από τώρα. Έχουν ψηφιστεί, κύριε Μεϊκόπουλο, έτσι. Κοιτάξτε λοιπόν γιατί μιλάμε. Επίδομα θέρμανσης, που ο κόσμος το περιμένει ακόμη το επίδομα θέρμανσης. Και μέχρι τώρα, όσοι προσπαθείτε να μπείτε στην εφαρμογή, δεν έχει ανοίξει. Θα πάρετε, όταν με το καλό ανοίξει, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και μετά από τα 105 εκατομμύρια, ό,τι περισσέψει για τους υπόλοιπους. Περιμένουμε ακόμη να οριστούν οι ζώνες. Ποιες ζώνες θα έχουν τους δικαιούχους που θα λαμβάνουν. Θυμίζω ότι ήταν 200 εκατομμύρια πριν από δύο χρόνια. Το επίδομα. Ήταν το διπλάσιο. Λοιπόν, επίδομα θέρμανσης. Στο κρεβάτι του προκρούστη. Κόβεται σύμφωνα με τα όσα έχουν υπογραφεί. Δεύτερον, παροχές διακοπών σε ανέργους. Και ξέρουμε ότι η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο και είναι ανάσα για τον περισσότερο κόσμο που δεν έχει ούτε τα βασικά. Καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ. Πάει και αυτό. Πρόγραμμα ΟΑΕΔ οικονομικής ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ. Πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι δωρεάν κάρτες μεταφοράς οικογενειών μέσω των ΚΤΕΛ. Ανάσα για πάρα πολλές οικογένειες να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάει και αυτή. Προγράμματα διακοπών των οικογενειών των ασφαλισμένων σε ΤΑΠΜΜΕ, σε εμάς δηλαδή, στο Ταμείο των Δημοσιογράφων. Προγράμματα διακοπών ανέργων του ΕΤΑΠΜΜΕ. Παροχές διακοπών ΕΤΑΠΜΜΕ, όλο αυτό φεύγει. Χρηματικές παροχές διακοπών συνταξιούχων. Και πάμε και στην επόμενη για να δείτε. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6 ημερών με κουπόνια. Δηλαδή όλα αυτά που εδίδονται μέχρι σήμερα σε ανθρώπους που οικονομικά, κύριε Μεϊκόπουλε, δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να φύγουν δύο μέρες, όλα αυτά είναι έξω πια. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της τρίτης ηλικίας, πρόγραμμα διακοπών για άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα γάμου. Οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα γάμου. Στην Ελλάδα της υπογεννητικότητας, κύριε Μόρτζο, στην Ελλάδα που όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάμε στα 7 εκατομμύρια, με την Τουρκία δίπλα στα 50 φεύγα, κόβονται τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα γάμου. Αλίμονο. Και διευκολύνσεις για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά, κύριε Μεϊκόπουλο, είναι ψηφισμένα δυστυχώς. Στο τρίτο μνημόνιο να κοπούν σε βάθος τριετίας μέχρι το 2019. Είμαστε νέοι άνθρωποι και αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι όλα αυτά δημιουργούν απίστευτα προβλήματα στην ήδη προβληματική κατάσταση. Το καταλαβαίνετε. Φυσικά. Λοιπόν, κρατώ το φυσικά σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμη και γυρίζουμε. Απλά μπορώ να σχολιάσω για αυτά γιατί... Όχι, νόμιζα ότι το φυσικά ήταν το σχόλιο. Φυσικά, ναι, ότι είναι δύσκολο αν υλοποιηθεί αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι αλήθεια. Τι εννοείτε, κατάσταση... πώς είναι. Περιγράψατε 15 σημεία από τα οποία μέχρι στιγμής ναι. δεν έχει εγγραφεί κάτι στον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει μια ευελιξία. Κύριε Μεϊκόπουλε, είναι ψηφισμένα στο μνημόνιο. Και ευελιξία. Το μόνο πράγμα αυτή τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το 2017 και όντως είναι πρόβλημα το και θα δούμε πώς θα το μπορέσουμε να το επιλύσουμε είναι για το επίδομα θέρμανσης. Και δύο-τρεις άλλες παρεμβάσεις εξίσου προβληματικές. Μας βοηθάει ο καιρός. Αν δεν βοηθούσε ο καιρός, ξέρετε τι γίνεται με τα μηνύματα. Κύριε Μαυραγάνη, θα σας το πω μισό λεπτάκι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Δημιουργήθηκε όμως, κύριε Μαυραγάνη. Δεν φαντάζεστε τι αντιδράσεις υπάρχουν από τον κόσμο. Κύριε Μαυραγάνη, γνωρίζω πάρα πολύ κάποιες αντιδράσεις μέσα από αυτόν τον κόσμο. Χαίρομαι, ενός άνθρωπος είστε και το αντιλαμβάνομαι. Είναι διαφορετικό. Προφανώς και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα δεν είναι ζήτημα το ότι δεν έχει λυθεί το επίδομα. Αυτές τις γραμμές που εμφανίσατε. Ναι. Δεν ακριβώς έτσι. Δημιουργούν μια τρομακτική ατμόσφερα. Πείτε μου πώς είναι. Δεν ισχύουν όλα. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που είναι υπογεγραμμένα. Τίποτα, τίποτα δεν κόβεται από αυτά μέχρι στιγμής. Τίποτα από όλα αυτά δεν κόβεται. Τι είναι υπογεγραμμένα. Μισό τίποτα λεπτάκι. Δεν έχει εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2017. Εάν μου πείτε εσείς, εγώ όπως τα είπα τώρα τα παίρνω πίσω. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, κυρία Μαυραγάνη. Εάν μου πείτε ότι τα υπογράφουμε και τα πετάμε μετά στον κάλαθο των αχρήστων, να σας πιστέψω. Μα το έχετε μπροστά σας το μνημόνιο αυτό για να δείτε. Στη σελίδα 1022. Στη σελίδα 1022. Πού στη σελίδα 1022. Για να τα δούμε. Νόμος είναι. Θέλετε να σας τη φέρω. Στη σελίδα 1022 σας λέω. Δεν πρόκειται να κοπεί τίποτα από αυτά που περιγράψετε. Μέσα στο 17 τουλάχιστον, μέσα στο 18. Είναι αφήστε να δούμε. Με βάθος τριετίας μέχρι το 19. Με βάθος τριετίας. Και, ναι. και προφανώς αυτές είναι δράσεις οι οποίες θα υλοποιούνται εφόσον αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει και δεν είναι ολοκληρωμένο. Κρατώ την αισιοδοξία σας ότι η σελίδα 1022 θα σκιστεί. Μην δημιουργούμε από τώρα, κυρία Μαυραγάνη, μια εντύπωση ότι δεν θα πάνε διακοπές οι άνεργοι. Συγχωρείτε. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα με μεγάλο, συγχωρείτε. Όντως υπάρχει... Όταν έχει ψηφιστεί και ισχύει, να μην το πούμε. Να πούμε ότι θα βρεθεί τρόπος να μην υλοποιηθεί. Τίποτα από όλα αυτά, κύριε Μαυραγάνη. Σας λένε στη σελίδα 1022 του μνημονίου.
Έτσι όπως περιγράφονται δεν είναι στα 1022. Σε ποια σελίδα είναι, ακριβώς έτσι είναι. Σε καμία σελίδα, να τη δούμε. Θέλετε να το βρω, να σας το στείλω. Ναι, να τη βρούμε, να μας το στείλετε. Πολύ ευχαρίστως να το βρω και να σας το στείλω. Να τη βρούμε, να μας το στείλετε. Πάμε, διάλειμμα να το δείξω. Μέχρι να το δείτε να πούμε κάτι, γιατί πρέπει να το βρούμε από το γενικότερο προς το ειδικότερο. Μιλήσατε. Τώρα θα μου πείτε και εσείς δεν έχετε διαβάσει το μνημόνιο στον κύριο Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σας είπα όμως δεν είναι στην συγκεκριμένη σελίδα. Τίποτα από όλα αυτά σας είπα. Στον παρόν προϋπολογισμό. Δεν είναι στον παρόν προϋπολογισμό. Κάτι θέλει να παρέμβει στη συζήτησή μας ο κύριος Πολάκης, ο Υφυπουργός Υγείας. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυραγάνη. Να είστε αυτό καλά. Αυτό που κάνω απόψε δεν το έχω ξανακάνει. Τι εννοείται? Αλλά ειλικρινά, να παρέμβω σε εκπομπή τηλεφωνικά την οποία έχετε καλεσμένους και πολιτικό πάνελ. Με μεγάλη μας χαρά. Όμως, παρακαλώ. Ακούστε με, κυρία Μαυραγάνη. Το κάνω γιατί πραγματικά εξοργίστηκα. Εξοργίστηκα και με εσάς. Τι εννοείται? Ο τρόπος, θα σας πω, προσέξτε με. Ο τρόπος που παρουσιάζεται μια σειρά από στοιχεία, ναι, και θα το αποδείξω το βαρύ χαρακτηρισμό που θα πω, είναι τρόπος γκεμπελικής προπαγάνδας. Τι εννοείται? Θα με ακούσετε τώρα πολύ προσεκτικά. Ναι, αλλά παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, αν με κατηγορείτε για γκεμπελισμό, θα πρέπει να έχω και εγώ τη δυνατότητα να σας απαντώ. Θα το αποδείξω. Παρακαλώ. Να αποδείξω ότι κάνω γκεμπελίστικες πρακτικές. Ο πίνακας, αφήστε να παρεμιλήσω τώρα. Παρακαλώ, ο πίνακας ο οποίος δείξατε, ναι, δεν ισχύει. Με τα επιδόματα, δεν λέτε. Ισχύει. Με τα επιδόματα. Με τα πάντα. Και ο πρώτος πίνακας και ο δεύτερος πίνακας. Αφήστε με να σας πω. Το ξέρω πολύ καλά το αντικείμενο. Πρώτον, η σελίδα 1022 που με τόση σιγουριά αναφερθήκατε στην αρχή, mm, αλλά μετά μάλλον σας ενημέρωσαν και είπατε μακάρι να έχει δίκιο ο κύριος Μεϊκόπουλος. Δεν με ενημέρωσε κανείς, κύριε Υπουργέ. Είναι η σελίδα που αναφέρεται, ναι, στο φαρμακευτικό clawback των νοσοκομείων. Ωραία. Έχει τόση σχέση με την περικοπή των επιδομάτων που παρουσιάσατε ως βέβαια, ως κύριε... σχέση ο Χάτης με το ρετσινό. Κύριε Υπουργέ, αυτό. Κύριε Υπουργέ, τα 15 αυτά επιδόματα είναι πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, ναι ή όχι? Να έχουμε διάλογο. Όχι, όχι, έτσι δεν γίνεται. Γιατί δεν είμαι εκεί. Δεύτερον. Και εγώ δεν είμαι εκεί, αλλά πρέπει να έχουμε διάλογο. Κύριε Υπουργέ. Ο δεύτερος πίνακας. Κύριε Υπουργέ, είναι πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, ναι ή όχι, αυτά τα 15? Θα με αφήσετε, σας κατηγόρησα για γκεμπελική προπαγάνδα. Και εγώ σας απαντώ. Τι πράγματα με ερώτηση. Τι πράγματα είναι αυτά, πείτε μου εσείς. Σας παρακαλώ, τι ήθελε να πείτε? Ότι μην λέτε συγγνώμη στο τέλος. Σας παρακαλώ, ότι δεν δίνει. Λέτε ότι δεν. Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντάτε. Να μάθετε να έχετε και το διάλογο το σωστό. Όχι από την τηλεόραση. Μην μιλάνε οι άλλοι απάνω μου. Μιλάω. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Που δεν είμαι πολιτικό. Και έχω βαραθεί να σα ακούω. Και εσένα και κάποιου άλλου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, να έχουμε διάλογο. Μάθετε να ακούτε, δεν είναι κακό. Μάθετε να ακούτε, δεν είναι κακό. Μην πετάγονται. Μα, όχι, μην πετάγονται οι άλλοι. Τι βάζετε? Θα μας βγάλετε και μας φύγει, κύριε Υπουργέ. Αυτά που θα πω και τα οποία σας κατηγορήσατε. Ορίστε μας. Αυτά για τα οποία με κατηγορήσατε, σας τα ανταποδίδω γιατί δεν με αφήνετε να σας απαντήσω με ερώτημα. Δεν θα σταματήσει αυτός ότι αύριο. Ο δεύτερος πίνακας ο οποίος δείξατε. Κύριε Υπουργέ, σας ξαναρωτώ. Είναι ή δεν είναι προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας οι 15 προτάσεις? Ακούστε με λίγο. Έμα και εσείς ακούστε με. Το τηλέφωνο. Ακούστε με λίγο, μην με κόβετε. Γιατί τα είπατε, ναι, φαινόσασταν σίγουροι και είναι όλα ψέματα από πάνω σκάτω. Μα πώς μου τα αμφισβητείτε, γιατί εγώ δεν τα έχω βγάλει από το κεφάλι μου, κύριε Υπουργέ. Δεν να το πω, με κόβετε όμως, γιατί ξέρετε ότι θα το αποδείξω. Παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό με κόβετε. Όχι, δεν σας κόβω γι' αυτό. Μέχρι στιγμής ο ΕΟΠΗ, έχει εισπράξει, ναι, από τα ασφαλιστικά ταμεία 3.550 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πώς είναι οι 10 μήνες? 10 μήνες επί 350 που δείξατε πόσο κάνει, 3,5 δις. Θα φτάσει 4% για πρώτη φορά στην ιστορία. Κύριε Υπουργέ, ο ΕΟΠΗ καταραίει στα εξών συνετέθη. Μα δουλεύει, βρε αυτό. Καλά τώρα, δεν γίνεται διάγγελμα θα βγάλετε. Μα κύριε Πολάκη, διάγγελμα θα βγάλετε. Δεν γίνεται έτσι, λυπάμαι. Δεύτερον, όχι, δεν θα βγάλετε διάγγελμα, κύριε Πολάκη, λυπάμαι. Και εγώ λέω να το διακόψω, κύριε. Γιατί είναι άπατε, κύριε Υπουργέ, μ' ακούτε. Που είναι το πράσινο. Δεν θα βγάλετε διάγγελμα, με κατηγορήσατε για κάτι. Και σας... δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ο δεν το κάναμε εμείς. Αυτός πήρε τα χρήματα του πράσινου ταμείου. Θα έκανε ομόλογα. Βενιζέλος τώρα. Σκότωσε τον Τζένι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τελειώσατε να μιλήσει και κανένας άλλος? Αυτό το οποίο κάνετε είναι εξοργιστικό. Τελειώσατε να μιλήσει και κανένας άλλος?
Τελειώσατε να μιλήσει και κανένα άλλο. Σα τον ανταποδίδω, κύριε Υπουργέ, το χαρακτηρισμό, γιατί τόση ώρα προσπαθώ να σα ρωτήσω και δεν μου επιτρέπετε. Βγάζετε διάγγελμα. Όλη την ώρα πάνω μου για να μην ακουστεί. Βγάζετε διάγγελμα. Πάνω μου για να μην ακουστεί. Αυτό κάνετε. Τελειώσατε. Τελείωσε. Τελειώσατε το διάγγελμα. Δεν είναι διάγγελμα. Μα τι είναι. Απάντηση στα ψέματα που είπατε. Σας ξαναρωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για τα 15 επιδόματα είναι ή δεν είναι πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Α, πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όχι μέτρο το οποίο είναι ψηφισμένο στο μνημόνιο. Πώς λοιπόν. Ναι. Για πείτε μου λοιπόν. Εσείς αυτό είπατε προηγουμένως. Στη σελίδα 1022 η πρόταση αυτή δεν περιλαμβάνεται. Σελίδα 1022, κυρία Μαυραγάνη, ναι. Περιλαμβάνονται τα μέτρα που αφορούν το φαρμακευτικό clawback. Ναι. Έχουν τόση σχέση. Ναι, με το άκουσα αυτό, το είπατε. Το άκουσα αυτό, το είπατε. Πολύ με τη Δύση. Ναι, κύριε Υπουργέ, το άκουσα αυτό. Φτιάχτε καλύτερο ρεπορτάζ. Το πακέτο αυτό λοιπόν που είναι πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας που το παραδέχεστε. Και παρακάτω. Είναι πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ωραία. Και το δούλου του λέει ας πούμε να τους εκτελούμε στα 3 μέτρα. Παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, μπορούμε να συνεννοηθούμε λίγο. Πάμε πάλι να σας πω, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω να ζητήσω κανένα συγγνώμη για κανένα ψέμα. Να ζητήσετε συγγνώμη εσείς για τους χαρακτηρισμούς σας. Κυρία Μαυραγάνη, ναι, κύριε Πολάκη, παρουσιάσατε ως δεδομένη σας ξαναρωτώ της ελληνικής κυβέρνησης την περικοπή των 15 επιδομάτων. Και τώρα μου λέτε ότι είναι πρόταση Παγκόσμιας Τράπεζας. Ωραία. Ψηφισμένη από το μέσα στο μνημόνιο η πρόταση. Όπως και πολλές άλλες προτάσεις. Από τη σελίδα του μνημονίου σας. Όπως και πολλές άλλες προτάσεις. Θα σας τη στείλω στο γραφείο σας. Θα σας τη στείλω στο γραφείο σας. Θα σας τη στείλω στο γραφείο σας, αν εσείς δεν το έχετε διαβάσει, κύριε Υπουργέ. Πείτε μου τη σελίδα που είναι αυτογραμμένο. Θα σας τη στείλω τη σελίδα. Πέστε τη σελίδα. Δεν την έχετε βρει τόση ώρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κουβαλάω τα μνημόνια στα χέρια μου, κύριε Υπουργέ. Θα σας τη στείλω στο γραφείο σας τη σελίδα. Γιατί συμφωνούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ. Συμφωνούμε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτά τα μέτρα εδώ που τα έχει προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως και πάρα πολλά άλλα, είναι μέτρα τα οποία τα βλέπουμε και εφαρμόζονται. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα προτινόμενα, τα οποία είναι δρομολογημένα μέχρι το 19. Κυρία Μαυραγάνη, κυρία Μαυραγάνη. Άντε πάλι. Παρακαλώ. Μην μου κλείτε, κυρία Μαυραγάνη. Παρακαλώ. Προηγουμένως είπατε, ναι. Δείξατε ένα πίνακα, ναι. 15 μέτρων, ότι έχει συμφωνήσει και υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση στη σελίδα 1022 του Μνημονίου. Μάλιστα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι ψέμα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Το είπατε, ακουστήκατε. Από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ακουστήκατε. Μισό λεπτό. Εσείς όμως προηγουμένως από την Παγκόσμια Τράπεζα. Μα ακούτε ένα λεπτό όμως. Δεν γίνεται να μην κάνουμε διάλογο. Δεν γίνεται να κάνετε μονόλογο. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Εγώ θα σας παραθέσω αυτή τη στιγμή. Και είναι ψηφισμένα. Λοιπόν. Και είναι ψηφισμένα. Αυτό είναι. Κωστής Πλάτζος. Είπατε και τον άλλο πίνακα. Οικονομικός. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τώρα. Πάμε να σας δείξω λοιπόν τώρα γιατί δεν είναι ψέμα και θα μου ζητήσετε εσείς συγγνώμη για το χαρακτηρισμό που μου αποδώσατε. Κωστής Πλάτζος, οικονομικός συντάκτης της εκπομπής, με όλο το ρεπορτάζ και για τα επιδόματα και για τα λεφτά που πάνε αλλού. Καλημέρα, Κωστή. Ο οικονομικός συντάκτης σας. Ακριβώς. Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω, κύριε Μαυραγιάννη. Του σταθμού, κύριε Υπουργέ. Οικονομικός συντάκτης του σταθμού σας, λέω. Πάμε, ναι, χρόνια έμπειρος. Πάμε, Κωστή, ναι, σε ακούω. Λοιπόν, καλέσαμε για βοήθεια τώρα. Αναφέρετε... Κύριε Υπουργέ, είναι το ρεπορτάζ το οποίο έχω. Άμα θέλετε, καλέστε κι εσείς βοήθεια. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα τι είναι αυτό που μου λέτε. Η αλήθεια δεν χρειάζεται βοήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, κύριε Υπουργέ. Και επειδή το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Το ρεπορτάζ μου το έχει δώσει ο άξιος συνάδελφος, ο οποίος πρέπει να μας απαντήσει. Κωστή. Κωστή, παρακαλώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, για τα μέτρα, για τα 15 μέτρα του προμιακού, οι αλλαγές στο προμιακό χάρτη της χώρας, είναι οι συστάσεις της έκθεσης του Αγώσνας Τράπεζας. Αυτό λέμε. Η οποία λειτουργεί. Όχι, δεν είπατε αυτό, κύριε Μαυραγάνη. Σαν τεχνικό συνεδρό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάμε, παρακαλώ. Είναι μέτρα που συμφωνεί στο μνημόνιο. Στο μέτρο. Στο σύνολο. Κύριε Πολάκη, παρακαλώ να πω δύο λέξεις στη σειρά. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα χρειάζεται, με τις θεσμούς, συγγνώμη,
έχει ζητηθεί από την κοινότητα δεσμών εξοχολογισμό των εξοικονόμηση από τι κοινωνικέ δαπάνε. Ωραία η θέση. Αυτό στη λογική ότι πρέπει να εξοικονομηθούν κονδύλια και με προτάσει από την ελληνική πλευρά. Τεχνικό σύμβολο σε αυτή την υπόθεση είναι η έκθεση τη Παγκόσμια Τράπεζα. Μάλιστα. Αυτέ οι προτάσει, αυτά τα μέτρα, αν δεν είναι ακριβώ τα ίδια, αλλά κάποια από αυτά. Θα πρέπει να τα χειριστεί και η ελληνική πλευρά για να αντιπροτείνει από πού θα εξοικονομήσει το κονδύλιο. Δηλαδή, λοιπόν, ακούστε τώρα για να βοηθήσω λίγο στο ρεπορτάζ. Να ολοκληρώσει και αμέσως, κύριε Υπουργέ. Γιατί μάλλον δεν είναι το ρεπορτάζ. Να ολοκληρώσει και αμέσως ερχόμαστε. Μια εταιρεία μόνο. Θέλετε να βάλω. Άρα δεν θα μιλήσουμε εμείς. Θα μιλήσετε εσείς. Κυρία Μαυραγάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε. Ακούστε, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε, δεν είναι η ώρα για αυτά που λέτε. Μιλάγαμε πολύ πιο σοβαρά εδώ. Δηλαδή, οποιοδήποτε πετιέται με τηλεόραση. Το μόνο που κάνατε ήταν να επιβεβαιώσετε αυτό που είπα. Να, τι δηλαδή ότι η κυρία Μαυραγάνη προηγουμένως είπε ψέματα όταν είπε ότι αυτός ο πίνακας είναι μέτρα ψηφισμένα στο μνημόνιο. Θα σας τα στείλω, κύριε Υπουργέ. Της Παγκόσμιας Τράπεζας που ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή για να σας δώσω εγώ το πραγματικό ρεπορτάζ. Να σας πω λιγάκι, μισό λεπτό. Το Σάββατο, κύριε Υπουργέ. Το οικονομικό σας ρεπορτάζ. Το Σάββατο, κύριε Υπουργέ. Ακούστε με λίγο. Μα να σας πω, το Σάββατο έχουμε πάλι εκπομπή. Πάρτε τα στοιχεία σας εσείς, να πάρω τα στοιχεία μου κι εγώ και να τα βάλουμε κάτω να τα αντιπαραθέσουμε. Μην μιλάτε πάνω μου. Η διαφωνία με τους θεσμούς είναι ότι δεν πιστεύουν ότι έχουμε εξοικονομήσει τα 740 εκατομμύρια για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Εκόψατε 1,7 δισεκατομμύρια. Με όλο το πίνακα. Μα για όνομα του Θεού. Συγγνώμη, κοστί ψάχνουμε τα 400 εκατομμύρια για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ή δεν τα ψάχνουμε. Το ίδιο και χειρότερο είναι ο δεύτερος πίνακας που δείξατε. Μάλιστα. Που λέτε ότι ο ΕΟΠΗ δεν παίρνει χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αυτά πηγαίνουν για το χρέος. Κάποια χρήματα που δεν παίρνει ο ΕΟΠΗ πάνε για να πληρώνονται συντάξεις. Δεν πάνε στο χρέος. Δεύτερο. Ναι. Ένα τελευταίο στοιχείο θα σας δώσω και εσείς του οικονομικού ρεπορτάζ σας το επιβεβαιώσω. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά από καταβολής ασφαλιστικών ταμείων που ο ΕΟΠΗ έχει χρηματοδοτήσει τα δημόσια νοσοκομεία και τα εποπτευόμενα νοσοκομεία, δηλαδή νοσοκομεία του ΕΣΥ, στρατιωτικά, πανεπιστημιακά, ο Νάσιο Παπαγεωργίου, ναι, μέχρι στιγμής με πάνω από 340 εκατομμύρια ευρώ πραγματικό χρήμα μέχρι τον Οκτώβριο. Και είναι σε αυτή την και κατάσταση, Δεκέμβρη, κάτι λάθος κάνουμε. Μέχρι τον Δεκέμβρη, ναι, θα είναι πάνω από 550 αυτά τα εκατομμύρια πραγματικού χρήματος από το νέο ΠΗ προς τα νοσοκομεία. Άρα όλα καλώς καμωμένα, κύριε Υπουργέ. Ο οποίος είναι τόσο φαλιρισμένος. Όλα καλώς καμωμένα. Μία χρονιά. Ακόμα και τότε που ήταν οι παχές αγελάδες του εξοικονομισμού. Όχι, τώρα εσείς τα κάνετε όλα καλά. Χρονιά, όσα χρήματα στο νοσοκομεία, εγώ θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Όλα εσείς τα κάνετε τώρα καλά. Για τα ψέματα που είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους χαρακτηρισμούς σας, τους επιστρέφω.